Πολλά γράφουμε και αναφέρουμε κατά καιρούς για την ανάγκη ισχυρότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων λόγω της τουρκικής επεκτατικής νεοοθωμανικού τύπου πολιτικής, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Ο ελληνισμός βάλεται πανταχώθεν και είναι επεκτατική ανάγκη πιο πολύ από ποτέ να προσαρμοστούμε σε αυτό το περιβάλλον για να μπορέσουν να επιζήσουν και να αναπτυχθούν οι επόμενες γενιές στη χώρα μας. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Μόνο με την εξόρυξη κοιτασμάτων μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, της υγείας, της παιδείας και της άμυνας. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά ευχολόγια. Τι ετοιμάζει όμως τελικά η Τουρκία στο Αιγαίο παίζοντας τον καλό γείτονα μετά τους φωνικούς σεισμούς? Η πληροφορία ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα τοποθετήσει όπλο λέιζερ σε πολεμικά πλοία, ειδικά σε φρεγάτες κλάσης ISTIF και TF2000, σημαίνει αυτόματα συναγερμό στην Αθήνα, η οποία δεν πρέπει να επαναπαύεται στα αμελά τα λόγια του ΑΚΑΡ περί συνεργασίας στο Αιγαίο, ούτε στην πιθανή αλλαγή του καθεστώτος Ερντογάν, η οποία είναι αμφίβολη λόγω των πρακτικών του ΑΚΕΠΕ εδώ και 24 χρόνια. Το σύστημα λέιζερ τοποθετήθηκε στη φρεγάτα της Ιτζίγκο Κόβα για δοκιμές, καθώς και για την αναζήτηση μεθόδων χρήσης κατά στόχων επιφανείας. Ως αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε, το πρόγραμμα NASER, Laser Electronic Attack System Project, αναμένεται να τοποθετηθεί σε μονάδες επιφανείας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Το τουρκικό λέιζερ είναι σε θέση να εξουδετερώνει πυράβλους από μεγάλες αποστάσεις σε σύγκριση με το σύστημα αντιμέτρων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, Phalanx CIWS. Τι γνωρίζουμε πραγματικά για το ελληνικό όπλο λέιζερ? Εμείς από την ιστοσελίδα μας δεν αναφέρουμε ούτε την ισχύ του αντίστοιχου ελληνικού όπλου, ούτε το δραστικό βεληνικές του, αφού τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Τονίζουμε όμως ότι είναι αποκάλυψε θα είναι ότι αυτό το σύστημα ελληνικής κατασκευής σύστημα, εφόσον ολοκληρωθούν όλα, θα στοχεύει αποκλειστικά εναέριους και θαλάσσιους στόχους. Έγινε γνωστό επίσης ότι έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό μια ρομποτική πλατφόρμα λέιζερ με το όνομα Ποσειδώνας, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε πολεμικά σκάφη διαφόρων κλάσεων με στόχο την εξουδετερώση των τουρκικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Τα συστήματα λέιζερ υποστηρίζονται από τη γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας που ονομάζεται ΔΙΑΣ. Το σύστημα της εταιρείας Σούκος παρουσιάστηκε σε εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, πιθανότατα μετά από έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και αυτό μας δίνει ότι όλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αυτό είναι το ενθαρρυντικό στην όλη υπόθεση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.